Πολύκαρπε, η πρώτη επαφή μαζί σου είναι μια επαφή με έναν αθλητή του μπάσκετ ή του βόλεϊ. Πώς επέλεξες να παίξεις ποδόσφαιρο? Ξεκίνησα από μικρή ηλικία να παίζω μπάλα, λόγω και του θείου μου και οι γονείς μου με πήγαν εκεί. Λόγω του θείου δεν είχες άλλη επιλογή μάλλον, έτσι, από το ποδόσφαιρο, νομίζω ήταν μονόδρομος. Ξεκίνησα από την ΠΑΕ Ποντίο, μετά επειδή καταστράφηκε η μικρή ομάδα, πήγα προς τον Ατρόμητο Κατερίνης. Οπότε είσαι σήμερα και συμμετείχες στο πρωτάθλημα της Γάμαρας τεχνικής κατηγορίας. Ποια ήταν η εμπειρία που έχεις αποκομίσει από τη φετινή χρονιά, αγωνιζόμενος με ομάδες που στη συντετική τους πλειοψηφία εκτός από τις ομάδες των Ακαδημιών είχαν ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας? Λόγω ότι είμαι και το έχω ένα υψηλό σηματότυπο, για μένα είναι πιο εύκολο από ότι σε έναν άλλο. Η εμπειρία που έχεις αποκομίσει από το πρωτάθλημα, νιώθεις ότι θα σε βοηθήσει και θα βοηθήσει και τα υπόλοιπα παιδιά αναφορικά με το παιχνίδι με την αντίστοιχη K16 της ΕΠΣ Χανίων? Πιστεύω πως όχι, επειδή είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού στη γάμα, στο γάμα τοπικό από ότι στις K16. Έχει τη χημεία ως ομάδα, με την έννοια ότι οι προπονήσεις είναι λίγες, μικρής διάρκειας, δεν υπάρχει χρόνος για κάτι περισσότερο. Νιώθεις ότι υπάρχει μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που έχει ταλέντο, που μπορεί να προχωρήσει? Έχουμε, πιστεύω, χημεία, επειδή οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν στις ίδιες ομάδες και πιστεύω μπορούμε να περάσουμε. Ότι εκπροσωπώντας τον ομό προσφέρεις ακόμα περισσότερο στο ποδόσφαιρο, στον ομό Πιέρειας, είναι κάτι που το βλέπεις ως ευκαιρία και για σένα να αναδειχθείς και να εξελίξεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια? Είναι και για τα δύο, γιατί δείχνουμε τον ομό μας σε άλλους νομούς και ως ατομικό ρόλο μπορούμε να αναδειχθεί κάποιος από εδώ σε μια άλλη κατηγορία. Φαντάσεις τον εαυτό σου, δεν θα σου πω στο επίπεδο του θείου σου, αλλά σε ένα αντίστοιχο επίπεδο, έστω λίγο πιο κάτω, τα επόμενα χρόνια? Πιστεύω πως μπορώ να φτάσω σε ένα σχετικά ίδιο επίπεδο. Η πρώτη βάση θα ήθελες να είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Καλό θα ήταν να ήταν στο εξωτερικό, γιατί θα έχω παραπάνω ευκαιρίες να αναπτυχθώ. Αν σου ζητούσαν να επιλέξεις μια ομάδα, υποθετικά ποια θα διάλεγες στο εξωτερικό? Από Ισπανία, πιστεύω, για να είναι λίγο πιο χαμηλή σαν ομάδα, την Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα σε ενδιέφερε το κομμάτι της προπονητικής μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από μια διαδρομή στο ποδόσφαιρο, στο επαγγελματικό? Πιστεύω θα ήταν πολύ καλό και ωραίο και ευχάριστο, επειδή θα έχω όλες αυτές τις εμπειρίες και θα μπορώ να δώσω άλλες τόσες ευκαιρίες στα παιδιά. Πολύ καλή, σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Αγωνίζομαι στη θέση κεντρικού αμυντικού. Ναι. Με τα προσόντα που έχεις και τη σωματοδομή, νιώθεις ότι θα μπορούσες να επιλέξεις, αν σου ζητάνε, ήταν στο χέρι σου και μια διαφορετική θέση, το επιθετικό για παράδειγμα? Πιστεύω πως ναι. Αν και δεν είμαι πολύ γρήγορος, έχω καλό σου. Αν τα καταφέρεις να σκοράρεις, πού θα αφιερώσεις το γκολ? Θα το αφιερώσω πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μου και έπειτα την ομάδα και στους συμμέτοχους. Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχεις γενικά από το οικογενειακό περιβάλλον, από το σχολικό περιβάλλον, αναφορικά με το ότι παίζεις ποδόσφαιρο και θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά τα επόμενα χρόνια? Με υποστηρίζουν και οι γονείς μου και γενικά πολλά μέλη της οικογένειάς μου. Με προωθούν προς το ποδόσφαιρο και στο καλό. Σε παρακολουθούν στο γήπεδο? Τις περισσότερες φορές, ναι. Κάποιον Έλληνα ή ξένο ποδοσφαιριστή ως πρότυπο τα προηγούμενα χρόνια ή και σήμερα? Τα προηγούμενα χρόνια είχα λίγο τον Παντάι και σήμερα έχω τον Σέρτζιο Ράμος, επειδή πιστεύω ταιριάζουμε στην επιθετικότητα που εκπέμπουν. Παρά την αμυντική σου θέση, ότι έχουν και επιθετικές αρετές και επιθετικές δεξιότητες. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου αμυντικού σήμερα? Πιστεύω πως είναι το ύψος, η δύναμη και το καθαρό καλό. Από αυτό που βλέπεις και αντιμετωπίζεις με παιδιά της ίδιας ηλικίας, νιώθεις ότι υπάρχει ταλέντο, φυσικό ταλέντο, ή πολλές φορές πολλοί συνομιλικοί σου όποια δεξιότητα ποδοσφαιρική έχουν την έχουν αποκτήσει μέσω της προπόνησης και της προετοιμασίας? Υπάρχουν πολλά ταλέντα στην ηλικία, αν και δεν έχουν αναπτυχθεί.
έχει τύχει, έτσι, στο ποδόσφαιρο.